φίλες του Apollo Sport, είμαστε στο κήπεδο του Μοσχάτου, όπου για την τρίτη αγωνιστική της ΑΕ Εθνικής Γυναικών, η Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας, απέναντι στον Φίδων Άργους, επικράτησε η Γλυφάδα με 3-0. Μαζί μας έχουμε την ποδοσφαιρίστρια του Φίδων Άργους, την Βασιλική Τριανταφύλου. Βασιλική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς ήταν το παιχνίδι σήμερα? Το παλέψατε, χάσατε και ένα πέναλτι. Το παλέψαμε, κερδίσαμε εμπειρίες βέβαια, αυτά με το πέναλτι γίνονται, εντάξει, το προσπαθήσαμε πολύ, δώσαμε την ψυχή μας, αλλά κερδίσανε οι αντίπαλες δικαίως. Είστε νεοφώτιστη η ομάδα στην ΑΕ Εθνική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και μικρές ηλικίες έχουμε και αυτή είναι η δεύτερη μας φορά βασικά που είμαστε στην ΑΕ Εθνική. Πάμε καλά, κερδίζουμε εμπειρίες και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε πολύ καλά. Έχετε παλέψει όλα τα παιχνίδια. Και στην Αγία Παρασκευή χάσατε δύσκολα με 1-0 και στη κόντρα στις Αβαντίδες Χαλκίδας. Ναι, αλήθεια είναι ότι το παλεύουμε πάρα πολύ. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες απώλειες και σήμερα έχουμε πολλές απώλειες, το παλεύουμε, πάμε δυνατά και το πιστεύουμε. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, Βασιλική? Προς το παρόν να πάρουμε παιχνίδια στα πόδια μας και όσο μπορούμε με το καλύτερο αποτέλεσμα. Η συνεργασία σου και με τον coach? Είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τις παίχτες και με τους προπονητές. Είμαστε γενικά ένα πολύ καλό κλίμα και αυτό μας κάνει πολύ καλό. Έχετε παίξει 3 παιχνίδια έτσι μετά από αρκετό καιρό. Δεν ξέρω, το προηγούμενο διάστημα σου είχε λείψει το ποδόσφαιρο? Η αλήθεια είναι, ναι, πως είναι αυτό που περιμένουμε γενικά και η καραντίνα τώρα μας είχε βάλει λίγο πίσω και ένα φρένο. Είχαμε ατομικές προπονήσεις, το προσπαθούσαμε και μόνες μας και η αλήθεια είναι ότι ναι, μας είχε λείψει πολύ και αυτό εμάς είναι η ζωή μας, οπότε αυτό περιμέναμε. Τώρα αναβλήθηκε το παιχνίδι έτσι της Μεγάλης Τετάρτης που θα παίζατε με τον Αστέρα Ρεθύμνου. Αγωνιστικά προβλήματα, ποια είναι τα αγωνιστικά προβλήματα, Βασιλική? Έχουμε κάποιους τραυματισμούς, η αλήθεια είναι, και αυτά τα παλεύουμε να τα καλύψουμε. Έρχεται η επιστροφή πάντως των κοριτσιών και αυτό θα μας δώσει δύναμη. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, Βασιλική? Έχουμε μικρό μέσο ηλικίας και αυτό πιστεύω ότι μας κάνει πολύ καλό στη φυσική κατάσταση και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε γιατί είναι νέα τα κορίτσια και εγώ μαζί. Οπότε μας δίνει δύναμη αυτό. Ουσιαστικά οι έμπειρες παίκτριες είναι η αρχηγός? Η αρχηγός και άλλες δύο παίκτριες, άλλες δύο-τρεις παίκτριες. Ωραία. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Είναι πάρα πολύ καλή βασικά. Προσπαθούν συνέχεια να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν, να μας δίνουν δύναμη και αυτή από πλευρά τους όσο μπορούν και τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.